ένας αρχηγός κόμματος και κάνει μια καταγγελία η οποία είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή για δύο λόγους. Πρώτον για το τι περιλαμβάνει η καταγγελία, δεύτερον για το τι γίνεται μια καταγγελία από πρόεδρο κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν γίνεται να τη χλεβάζουμε. Από τον κύριο, καταλαβαίνω γιατί τη χλεβάζεις, αλλά δεν μπορεί να τη χλεβάζεις. Το πρωί στον Αντένα. Στον Αντένα. Στον Γιώργο Παπαδάκη. Δηλαδή δεν το είπε καν ο βουλευτής. Μετά βγήκε και το επιβεβαίωσε. Ναι, αλλά το θέμα επαναλαμβάνω άρχισε αν δεν ήταν ο κ. Λαζόπουλος που δεν τον είχε καλέσει ο κ. Παπαδάκης, δεν το ξέραμε ακόμη. Ευτυχώς που ο Γιώργος Παπαδάκης κάλεσε τον κ. Λαζόπουλο και ο κ. Λαζόπουλος λέει: έχω ακούσει κάτι. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να είναι μια κοινωνία πάνω στην αλεγρία που λέμε και στο. Και ένα ερώτημα αυτό για τον δημοσιοποίηση ο ίδιο ο κ. Χαϊκάλης. Γιατί δεν το είπε ο κ. Χαϊκάλης από την πρώτη μέρα που δέχεται τηλεφώνημα και λέει: ρε παιδιά, έχει δίκιο ο κ. Κουρλέτης. Κύριε, τι μας είπε και ο Σκουλέτης, ότι φοβόμαστε αποστασία, αποστάτης κτλ. Φοβόμαστε χρηματισμό εδώ και 1,5 μήνα παίζει την ιστορία, ο γάμος της Πέτσης και τα γνωστά. Να το, μου συνέβη. Μετά την κυρία Ξουλίδου θα έπεφτε το δε, γιατί ίσως και συμπίπτουν χρονικά. Γιατί δεν το είπε και ο Χαϊκάλης. Να σας θυμίσω ότι πρόκειται για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο Σκουλέτης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μια καταγγελία ο κύριος Καμένος που είναι αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Κατέθεσε και ο Δαγασάκης. Υπήρχε, όπως μας είπε. Το είπε και ο Δαγασάκης, θα τα πει στη Βουλή τα ονόματα. Αν κάτι προκύπτει, είναι ότι κακώς η αρχική καταγγελία μπήκε στο αρχείο. Διότι έκτοτε έχουμε δύο περιπτώσεις οι οποίες αξιολογούνται ακόμα. Γιατί κατέθεσαν, μόνο οι δικοί σου πήγαν και κατέθεσαν. Γιατί δεν δώσαν στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, έχετε δει τη δικογραφία. Όχι, παιδί. Κάτι θα μαδέναμε. Από πού το μαθαίνετε. Συγγνώμη, Άρη και Γιώργο, είναι ανοιχτή η διαδικασία. Επίσης, είναι καταγγελία των ανεξαρτήτων. Μας είπε η Ιωάννα Μάνδρου ότι η διαδικασία αυτή με τη δεύτερη καταγγελία της κυρίας Ξουλίδου για τον κύριο. Πώς τον λέγανε αυτόν τον. Σουκουλή. Σουκουρά. Για τον κύριο Σουκουρά. Από τότε είναι ανοιχτή η διαδικασία. Στον ίδιο εισαγγελέα πήγε. Στο Facebook έγινε η απόπειρα παραδείγματος. Να ξέρουμε. Δηλαδή στο Facebook έγινε ότι θα χρησιμοποιηθεί. Ο πιθανός είναι πάνω στο Facebook φτιαγμένος. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί το μάθαμε. Τώρα μιλάτε για την κυρία Ξουλίδου ή για τον κύριο Χαϊκάλη. Όχι, όχι. Όχι, παιδί μου, λέω. Φύγαμε από το ένα. Εγώ πήγα θεσμικά και λέω ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή. Δεν έχει κλείσει εννοώ. Έκλεισε και ξανά άνοιξε με τις καταγγελίες της κυρίας Ξουλίδου. Εγώ έμαθα με κάθε επιφύλαξη, γιατί η ρεπορτάζ τώρα, ότι ο κύριος Καμένος μιλάει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με την Bundesbank και τον οποίον έχει γνωρίσει στο γραφείο του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω. Αυτό έχω μάθει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό έχει μια σημασία να ακούσουμε. Οι ημέρες είναι πονηρές. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δεν γίνεται αυτά τα πράγματα να τα ξεπερνάμε με πλακίτσα. Στην καμία πλάκα. Α, πλακίτσα στον Καμένο που δεν μιλάει καλά ελληνικά. Αυτός που το εδέχθη, γιατί δεν το είπα από την πρώτη στιγμή, αγαπητέ Γιώργο, ο κύριος Χαϊκάλης τον πάει να του κάνει κάποιος απόπειρα χρηματισμού. Είναι βόμβα. Και ο κύριος Χαϊκάλης το κρύβει και το κρατάει για τον εαυτό του και τρέχει από εδώ, πάει από εκεί, αλλά δεν το δηλώνει. Βουλευτής άνθρωπος, τον οποίο επιχειρούν να τον δωροδοκίσουν για να πάρουν για να βγει πρόεδρος Δημοκρατίας και δεν το λέει. Αν κατάλαβα καλά, το έχει πει ήδη στον εισαγγελέα. Το γεγονός ότι δεν το είπε στο Sky, sorry, ρε Άρη. Αλλά δεν υπάρχει ένα μέσο ενημέρωση. Πήγε στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει ένα μέσο ενημέρωση. Η ενημέρωση συνολικά, η κοινωνία. Α τον Sky απόξω. Είναι ένα αγωγό ενημέρωση, όπω υπάρχουν και άλλοι. Το 15 μέρες μετά, αυτό λέει. Στη Βουλή γιατί δεν το είπε. Άντε, παράτε το, άφησε τα μέσα ενημέρωσης. Στη Βουλή γιατί δεν το είπε. Ενδεχομένως επειδή το είχε πει ήδη στον εισαγγελέα για να μην θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι ανεξελίξη. Αυτά είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στο Χαϊκάλη και στον Καμένο. Πάντως είναι σοβαρό θέμα. Δεν μπορούμε να το ξεπερνάμε έτσι. Δεν το λέει να πέσει η κυβέρνηση πριν την ώρα της. Κάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα εδώ στην δική μας εκπομπή έκανε λόγο για σχέδιο του Πάνου Καμένου. Κατονόμαστε τον κύριο Πάνο Καμένο ότι είναι πίσω από αυτό, διότι είναι σε μια προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση και να μην εκλέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αν κάποιος έχει στα χέρια του μια καταγγελία και ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο στηρίζει κατά τη γνώμη του την καταγγελία και έχει πάει στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας κάνει έρευνα για αυτό το θέμα και μετά σκάει με κάποιον τρόπο διαρρέει στα ΜΜΕ, από ό,τι κατάλαβα, δεν βγήκε από τον Χαϊκάλη, το βγήκε από τον Λαζόπουλο, στον οποίο το είχε πει ο Χαϊκάλης. Μετά σκάει το θέμα. Το γεγονός ότι βγήκε έτσι το θέμα δεν έρει τη σημασία του θέματος. Εσύ που είσαι, δεν είσαι οποιοδήποτε εδώ, δεν είσαι αυτό που λέμε χαρτάκι. Λοιπόν, δεν το πιάνεις αυτό τώρα.
Δεν καταλαβαίνω. Όχι, αυτό δεν σου δημιουργεί ένα ερωτηματικό τεράστιο, γιατί δεν το είπε. Καταλαβαίνω ότι τα ΜΜΕ έχουν τις δικές τους ταχύτητες και τις δικές τους προτεραιότητες. Μπορεί να θέλει ο άλλος, ας πούμε, βγάζοντάς το σε μία εκπομπή, να κερδίσει κάτι. Από αυτό στο επίπεδο της τηλεθέασης δεν ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει. Δεν το πάμε τώρα στο Παπαδάκη, το θέμα του κράτη και το θέμα του Παπαδάκη. Με ενδιαφέρει η ουσία. Η ουσία είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία από αρχηγό κόμματος, η οποία είναι στη δικαιοσύνη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε.